Λοιπόν, περπατάμε στην παραλία. Θα πάμε σε κάτι βράχους που είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο από το ξενοδοχείο. Μόνο παραλία δηλαδή θα περπατήσουμε. Και θα ήθελα να τα πάρω από ψηλά με το drone. Η παραλία η δικιά μας πρέπει να είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα, 2,5 χιλιόμετρα μεγάλη. Έχει πολλά δέντρα. Βασικά ομπρέλες δεν χρειάζεται στην παραλία, κάθεσαι κάτω από ένα δέντρο και έχει μπόλικη σκία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα νησάκι που είναι ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο μας. Λέγεται Silhouette. Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται εκεί. Και το νησάκι για να πάμε σε αυτό το νησάκι μάλλον πρέπει να διοργανώνουν εκδρομές για αυτούς που κάνουν κατάδυση. Εμείς αυτή τη στιγμή τώρα θα πάμε σε κάτι βράχια. Έχει διάφορα μαγαζάκια εδώ. Θες να φας.
Λοιπόν, είμαστε κοντά στο ξενοδοχείο και έχει βάλει ένας μουσική από αμάξι, αν φαίνεται στο βάθος, ένα μικρό. Και ακούγεται σχεδόν σε όλο το πάρκο. Πολύ ωραία. Έπιασε και μία μπόρα. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε ένα ίμπις, είναι μεγάλο, που έχει ψάρια. Θα δούμε τι θα φάμε. Περιμένουμε να έρθει. Τα παραγγείλαμε. Λοιπόν, αυτό εδώ θα το φάει η Χρύσα. Είναι με ριζάκι. Έχει φιλέ το ψαράκι, πατατούλες, να δούμε τι θα φέρει το επόμενο. Λοιπόν, και αυτό είναι το δικό μου φαγητό, σχεδόν το ίδιο με τις Χρύσας, πατατούλες, φιλετάκι ψαράκι, μια σαλατούλα. Και τα φρούτα βρίσκονται στο βάθος. Λοιπόν, Χρύσα, καλή σου όρεξη.
Λοιπόν, αγοράσαμε κάποιες μπανάνες, μια σακούλα, και θα δοκιμάσω να δω πως τι νόστιμη είναι. Λοιπόν, την καθαρίζουμε για να δούμε τι θα δούμε. Α, δεν είναι άσχημη, πολύ καλή. Λοιπόν, έχουμε και το γυμναστήριο εδώ πέρα. Δεν μπορώ να πω, τα έχει όλα σχεδόν. Έχει για στήθος, για πλάτες. Έχεις και θέα τη θάλασσα. Παίρνεις και τον καθαρό σου αέρα. Δεν μπορώ να πω, είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και ένα κιόσκι που έχει και την ελληνική σημαία. Είναι για διοργανώσεις, ημερήσιες, καταδύσεις. Σε αυτό το νησί που σας έδειξα προηγουμένως, από εδώ βγάζεις και το εισιτήριο για να πας.